Νομίζω ότι σήμερα είναι εκείνη η γιορτή που πρέπει να μας κάνει δυνατούς και να είμαστε και ήσυχοι που είμαστε χριστιανοί. Σκεφτόμουν από χθες που πήγα στο πανηγύρι στα Σανά, που ήταν και ο δεσπότης μας και ο καινούργιος ο διάκος εκεί, και σκεφτόμουν όταν ερχόμουν γιορτάζουμε, λέει, τους αρχαγγέλους. Και όσες φορές πάω στην Λέσβο, στη Μυτιλίνη, εκεί στον Ανταμάτο, στον Αρχάγγελο, βλέπω έναν παππούλι εκεί, τον Παπαχρήστο, που έχει 40-50 χρόνια εκεί ετημέριος. Με πόση λαχτάρα και σιγουριά μιλάει για τον Αρχάγγελο. Πότε λέει ο στρατηγός μας, πότε λέει το παλικάρι του ουρανού, πότε λέει ο λεβέντης μου αρχάγγελος. Και σκεφτόμουν λοιπόν χθες ότι μέσα στους αιώνες οι κοινωνίες και οι άνθρωποι και τα έθνη προσπαθούν να βρουν συμμάχους. Τόσο πολλοί θέλουν να βρίσκουν συμμάχους στους πολέμους που κάνουν, που πολλές φορές συμμαχούν και με τους εχθρούς απέναντι σε άλλους που τους θεωρούν εχθρούς. Και μάλιστα πολλές φορές συμμαχούσαν και στην αρχαιότητα, δέστε τώρα οι αρχαίοι Αθηναίοι και οι Σπαρτιάτες. Έρχονται οι Πέρσες και τους νικάνε μαζί, στις Θερμοπύλες, στις Πλατεές και στην Ναυμαχία της Σαλαμίνος, τους νικάνε μαζί εκεί τους. Τους βάζουν κάτω. Και όμως, και στο Μαραθώνα, ναι. Και όταν έρχονται μετά όμως τα χρόνια περνάνε λίγο, τη μία τους πηγαίνουν και τους παίρνουν συμμάχους οι Αθηναίοι εναντίον ποιών των Σπαρτιατών. Και την άλλη οι Σπαρτιάτες τους κάνουν συμμάχους για να πολεμήσουν τους Αθηναίους. Και λέω, το ανθρώπινο συχνά μας προδίδει. Ο ουρανός όμως και οι στρατιώτες του ουρανού δεν μας προδίδουν ποτέ. Και είναι όχι σύμμαχοι, είναι όχι μαζί μας, αλλά πονάνε όταν δεν είμαστε εμείς μαζί τους. Και είναι χιλιάδες, μυριάδες μυριάδων. Και όσες φορές μιλούσαμε για αγγέλους στο Γεροπαΐσιο και του λέγαμε γέροντα, εσύ τον έχεις δει ποτέ τον άγγελό σου? Εκεί εμένα με έλειωνε ο γέροντας. Κάθε φορά που το λέγαμε αυτό, γύρναγε και έλεγε, νάτος μωρέ, εδώ τον έχω. Και έκανε πραγματικά σαν να το χάιδευε. Καμιά φορά όμως έλεγε, όταν γίνομαι εγωιστής, πάει εκεί παραπίσω και κρύβεται. Και με κοιτάει, λέει ο άγγελος, μόλις φύγει ο εγωισμός και ξαναέρθει η ταπείνωση, τσουπνάτος δίπλα μου, έρχεται και κάθεται δίπλα μου, στην ακολουθία δίπλα, στις δουλειές δίπλα, στην προσευχή δίπλα. Έτσι νιώθουν οι άγιοι. Και έλεγε ο Κεροπαΐσιος, μια που έχουμε και το μωράκι μας τώρα, που γιορτάζει και όλα σήμερα, Μιχαήλ Άγγελος. Πήγαμε, γι' αυτό το μωρό πήγα, μέχρι τον Αρχάγγελο, στον Μανταβάδο, για να τον βαφτίσουμε. Και έλεγε ο Κεροπαΐσιος για τα μωρά. Είδατε, λέει, πόσο γελάνε κάποιες ώρες τα μωρά που τα έχουμε εκεί στην κούνια τους.
Βλέπουν αγγελάκια, λέει, τα μωρά. Μετά, μεγαλώνοντας, βλέπουν διαβολάκια μετά. Εμείς βλέπουμε διαβολάκια. Αυτά βλέπουν αγγελάκια και εμείς βλέπουμε διαβολάκια. Έτσι λοιπόν, αυτά γιορτάζουμε σήμερα. Και είναι γιορτή που δείχνει την αγάπη ακόμα μια φορά του ουρανού σε εμάς, που μας έχει δώσει στον καθένα μας έναν άγγελο. Ω, μόλις μας βάζει στην κολυμβήθρα ο παπάς, μας βγάζει και μας μυρώνει, μας παίρνει από το χέρι ένας άγγελος και πάει σε όλη τη ζωή μαζί μας. Πόσα εκατομμύρια είναι οι βαφτισμένοι. Τόσοι είναι και οι άγγελοι δίπλα μας. Απλώς οι δικοί μας οι άγγελοι είναι πάντα κρυμμένοι από πίσω, γιατί μας τρέπονται με αυτά που κάνουμε. Η χάρη λοιπόν και η αγάπη του Θεού μας έχει δώσει, Παναγία, μας έχει δώσει αγγέλους, μας έχει δώσει αρχαγγέλους, μας έχει δώσει Αγίους, μας έχει δώσει, προσέξτε, μην το υποτιμάτε, και αυτό δώρο του Θεού είναι, μας έχει δώσει να είμαστε όλοι μαζί. Και ιδιαίτερα σήμερα που πολλοί άνθρωποι πονάνε από τη μοναξιά, είναι του διαβόλου τέχνασμα και αυτό να νιώθουμε μόνοι μας. Πρέπει να ζυγώνουμε, έλεγε ο κύριος Παΐσος, τους αγγέλους και τους Αγίους και να ζυγώνουμε και μεταξύ μας ο ένας με τον άλλο. Στον παράδεισο μόνος του δεν πάει κανένας. Μόνον αν ζυγώσουμε και νοιαστούμε ανθρώπους πάνω στον παράδεισο. Έλεγε ο Δεσπότης χτες στη χειροτονία ότι ο παπάς πρώτα πρέπει να νοιαστεί τους άλλους για τη σωτηρία του. Να νοιαστεί τον καθένα. Πόσο ευγνωμονώ το Θεό που αυτά μου τα άμαθαν από μικρός και η γιαγιά μου και ο πνευματικός μου και ο Θεός μου και η Εκκλησία μου. Και γι' αυτό εύκολα τρέχω και σας αγκαλιάζω για να σας νιώσω αυτό που θέλει ο Θεός το μαζί. Έτσι τρέχουν και οι άγγελοι και οι άγιοι να μας αγκαλιάσουν. Αλλά εμείς φεύγουμε και κάνουμε χαζομάρες. Και υποφέρουμε μετά. Και μένουμε μόνοι μας. Και υποφέρουμε ακόμα πιο πολύ γιατί είμαστε μόνοι μας. Έλεγε ένας άγγελος, ούτε στον παράδεισο να μην ζήσεις, παιδάκι μου, μόνος σου. Είναι φρικτό πράγμα. Ένας άλλος Άγιος όμως έλεγε ότι «Αχ, Θεέ μου, ξέρω ότι όλοι οι άνθρωποι θα πάνε στον παράδεισο. Αχ, μωρέ Θεούλη μου, εγώ γιατί να είμαι τόσο χαζός, τόσο κακός, τόσο εγωιστής, τόσο αμαρτωλός που θα πάω μόνος μου στην κόλαση». Τι ταπείνωση που είχε. Πόσο όμορφοι είναι οι Άγιοι, πόσο όμορφες ψυχές έχουμε. Αυτά λοιπόν όλα να ζήσουμε, αυτά όλα να νιώσουμε, σε αυτά να δίνουμε την ψυχή μας και την καρδιά μας. Και όπου βλέπετε άγγελο να τον προστινάτε, να του ζητάτε τη βοήθεια. Και έρχονται οι Άγιοι και οι Άγγελοι και πιο πολύ έρχονται οι Αρχάγγελοι. Τώρα την Κυριακή θα είμαστε εδώ. Το αλλάξαμε λίγο
γιατί η τελευταία φορά που είχα λειτουργήσει απέναντι ήταν αρχές του Οκτώβρη. Και αν το άφηνα έτσι, θα πήγαινε τέλος Νοέμβρη να ξαναλειτουργήσω. Δηλαδή, αν θα αλλάζαμε. Το αλλάξαμε, πήγα προχθές εκεί και τώρα την Κυριακή που μας έρχεται θα είμαι εδώ και θα το πάμε πάλι γεροί να είμαστε, να προσέχουμε ακόμα λίγο μέχρι να φύγει το κακό και μετά να είμαστε όλοι μαζί. Εξομολόγηση, κανονικά είμαι εδώ. Εδώ μένω και το χαίρομαι πολύ. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ναι, λέησον και σώσον ημάς, αμήν. Αντωνάκη, σ' άρεσε χθες, ε. Ήταν ωραία. Όσοι βρεθείτε προς την Περιστερά, να πάτε να προσκυνήσετε, έχει το λείψανο του Αγίου Ευθυμίου ολόκληρο και εμείς έξω έχουμε την τύχη να τον έχουμε ζωγραφίσει, αγιογραφίσει και να τον έχουμε εδώ.